Ο Δήμος Λαμιαίων Πειραιάριστα παρέδωσε τον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης στην Οργανωτική Επιτροπή του Ράλι Ακρόπολης και η Λαμία είναι έτοιμη πλέον να υποδεχθεί τη μεγάλη αυτή διοργάνωση του αυτοκινήτου. Η Οργανωτική Επιτροπή έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από τα όσα έγιναν στον χώρο της ΠΕΛ που θα φιλοξενήσει το Service Park του Ράλι Ακρόπολης και έδωσε άριστα στη Δημοτική Αρχή για τη δουλειά που έγινε από τον Μάιο μέχρι και σήμερα. Ο Δήμαρχος Λαμιαίων Θήμιος Καραΐσκος, απόλυτα ικανοποιημένος από την εξέλιξη μετά και την τελευταία αξιολόγηση, επισημαίνει πως ο Δήμος Λαμιαίων απέδειξε πως μπορεί να σηκώσει το βάρος τέτοιων διοργανώσεων και ευχαρίστησε όλους εκείνους που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή. Όταν η πολιτεία μας έκανε την τιμή και μας ανέθισε τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης, είχαμε δεσμευτεί ότι οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργήσουμε και θα επαναφέρουμε σε λειτουργικό επίπεδο θα είναι τέτοιες που να είναι αντάξεις της διοργάνωσης και να μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της διοργάνωσης. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έγινε η τελευταία αξιολόγηση από την Οργανωτική Επιτροπή. Ο Δήμος μας βαθμολογήθηκε με άριστα και παραδώσαμε τις εγκαταστάσεις αυτές στην Οργανωτική Επιτροπή προκειμένου να πάμε στο τελικό στάδιο που θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση. Από αύριο εγκαθίστανται ήδη οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Ράλι Ακρόπολης και είμαστε έτοιμοι όλοι να απολαύσουμε αυτό το ευχάριστο άθλημα το οποίο έχει αυτούς τους οπαδούς και στη Στερεά Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω το εξής, ότι αποδείξαμε σαν Δήμος Λαμιαίων ότι μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος τέτοιων διοργανώσεων. Οι άνθρωποι του Δήμου είναι τέτοιας ποιότητας και με τέτοια προσώτα που μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι από το Μάιο μήνα, από αρχές Μαΐου, όταν και αναγγέλθηκε ότι η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Λαμία, εργάστηκαν νυχθημερών όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλες τις μέρες του μήνα, για να απολαύσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτούς οφείλεται και αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο σήμερα έχουμε την τιμή να παραδώσουμε στην Οργανωτική Επιτροπή. Είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχθούμε τον κόσμο και να δείξουμε τη φιλοξενία σαν πόλη, σαν δήμος, σαν έδρα της Στερεάς Ελλάδας. Να δείξουμε τη φιλοξενία για να κάνουμε τους επισκέπτες οπαδούς της Λαμίας, της πόλης της Λαμίας, του Δήμου Λαμιαίων, να απολαύσουν τις ομορφιές και να καταλάβουν ότι ο Δήμος Λαμίας πλέον μπαίνει στο παγκόσμιο χάρτη, στο χάρτη των πόλεων που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους ποιότητα για να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος αυτών των διοργανώσεων. Οι εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας δεν θυμίζουν πια σε τίποτα την εικόνα που υπήρχε πριν τον Μάιο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση και μετά το Ράλι Ακρόπολης. Έγιναν από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δηλαδή από το υστέρημα του κάθε Δημότη. Αυτός ο χώρος ανήκει στους Δημότες. Σαν Δημοτική Αρχή έχουμε σχέδιο, αλλά δεν είναι της παρούσης στιγμής. Αυτό που προέχει είναι να έχουμε την καλύτερη διοργάνωση που υπήρξε ποτέ στο Ράλι Ακρόπολης και αυτό έχουμε υποσχεθεί και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και αμέσως μετά θα δούμε. Όμως έχουμε το σχέδιό μας.